Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018. Κρυός. Αγαπημένοι μου φίλοι, ήρθε επιτέλους η στιγμή που περιμένατε στα επαγγελματικά σας θέματα. Απαιτεί όμως και λίγο προσοχή στον τρόπο που διαχειρίζετε τον λόγο σας. Οι όψεις των πλανητών ευνοούν τους τολμηρούς και φυσικά εσείς πρωταγωνιστές κερδίζετε στην αρένα της επιτυχίας. Προσοχή σας συναισθηματικά, μιας και το Τέρι θα κάνει σήμερα μερικά παραπανάκια. Και περνάμε στον Ταύρο. Ταυράκια μου, σήμερα η μέρα ξεκινά με πολύ τρέξιμο σε επαγγελματικό επίπεδο. Η κούρασή σας τον τελευταίο καιρό είναι στα ύψη και πρέπει με κάθε τρόπο να ξεκουράζεστε. Από το απόγευμα και μετά θα βρεθούν οι λύσεις σε χρηματοοικονομικά επίπεδα. Δώστε προβάδισμα στον έρωτα, γιατί σήμερα σας κρύβει εκπλήξεις. Και περνάμε στο Δίδυμο. Ένα καινούριο ξεκίνημα σας φτιάχνει τη διάθεση σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι πλανητικές όψεις δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα για να μπορέσετε να ξεφύγετε από δύσκολες καταστάσεις. Τα οικονομικά σας από εδώ και μπρος θα πάνε πολύ καλύτερα και εσείς για άλλη μια φορά θα αναλωθείτε στο τρέξιμο των επαγγελματικών σας σχεδίων. Η ημέρα είναι καλή για επικοινωνία και τακτοποίηση οικονομικών θεμάτων. Και περνάμε στους καρκίνους. Καρκινάκια μου, πιέζεστε πολύ τον τελευταίο καιρό με αποτέλεσμα να καταστρέφετε την ψυχολογική σας υγεία. Η ημέρα είναι καλή για να τα βρείτε με τον εαυτό σας αλλά και με τους γύρω σας. Δώστε προτεραιότητα σε θέματα αισθηματικά ή υγείας. Οι όψεις των πλανητών σας ευνοούν και πρέπει εσείς να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. Λιοντάρια μου, η εβδομάδα ξεκινά, αγαπητά μου πλάσματα, με ιδιαίτερη προσοχή σε επαγγελματικά παύλα οικονομικά επίπεδα. Η μέρα είναι ευνοϊκή για ξεκαθαρίσματα με συνεργάτες και φίλους. Η δύναμή σας είναι στα ύψη και αποβάλλετε κάθε τι τοξικό από τη ζωή σας. Δώστε προτεραιότητα στα ερωτικά σας και τα καλύτερα θα έρθουν. Και πάμε στον Παρθένο. Παρθένη μου, σήμερα η μέρα ξεκινά με μια πάρα πολύ καλή διάθεση. Τον τελευταίο καιρό έχετε δώσει πάρα πολλά στον επαγγελματικό σας χώρο και ήρθε η ώρα της απολαβής. Δώστε προτεραιότητα σε θέματα πληρωμών και από το απόγευμα και μετά μπορείτε να χαλαρώσετε παρέα με φίλους, μιας και τον τελευταίο καιρό τους έχετε λίγο παραμελήσει. Και πάμε στους καταπληκτικούς μας ζυγούς. Ζυγουδάκια μου, οι εντάσεις πήραν τέλος. Ξέρετε τώρα πως πρέπει να κινηθείτε σε επαγγελματικά θέματα, μιας και το παρασκήνιο πήρε το τέλος του. Ήρθε η στιγμή της απόλαυσης και καλό θα ήταν αυτό το διάστημα να κοιτάξετε λίγο την ξεκούρασή σας. Είτε μόνοι, είτε με το τέρι σας, είτε με τους αγαπημένους σας φίλους. Από εδώ και μπρος θα έχετε καλές απολαβές. Και πάμε στο Σκορπιό. Σκορπιό μου, μια ιδιαίτερη μέρα ξεκίνησε για εσάς. Προσπαθείτε με κάθε τρόπο να βρείτε λύσεις σε οικονομικά θέματα, τα οποία βέβαια θα λυθούν μέσα στην εβδομάδα. Η δύναμή σας είναι σε καλό επίπεδο, αλλά πρέπει να κοιτάξετε και λίγο την υγεία σας. Είτε αυτή είναι ψυχική, είτε σωματική. Δώστε προτεραιότητα σε υλικές απολαύσεις. Και πάμε στους τοξότες μας. Τοξοτάκια μου, προσοχή σήμερα σε υλικά και οικονομικά θέματα. Όπως πρέπει να προσέχετε σήμερα και τα έκτακτα έξοδα. Οι λύσεις θα έρθουν μέσα στην εβδομάδα και πρέπει από εδώ και μπρος να δώστε βαρύτητα στον ερωτικό τομέα, μιας και το ευνοεί η μέρα. Σαν κυνηγή που είστε, βγάλετε το βέλος πολύ απλά και θα πετύχετε κάθε σας στόχο. Και πάμε στους λατρεμένους μας εγώ καιρούς. Η δουλειά αλλά και η ψυχολογική υγεία θα σας φέρει πολλές επιτυχίες που τόσο πολύ λαχταράτε. Αυτό είναι προϊόν προσωπικού σας σκόπου αλλά και μόχθου. Η δύναμή σας αλλά και το κουράγιο σας είναι στα καλύτερα, επομένως δώστε λίγο προτεραιότητα σε θέματα οικογένειας και έρωτα. Από το απόγευμα και μετά απαιτείτε αυτή τη φορά η χαλάρωσή σας. Και πάμε στον υδροχό. Υδροχόοι μου, το τρέξιμό σας πολύ όπως και οι ευθύνες σας. Διανύεται μια περίοδο η οποία είναι αρκετά καλή αλλά και δύσκολη. Αυτό το διάστημα πρέπει να προσέχετε τον οικονομικό τομέα, έσοδα-έξοδα και προγραμματίστε το μέλλον σας λίγο καλύτερα για να αποφύγετε τα λάθη. Καλοί φίλοι σας στηρίζουν και εσείς τουλάχιστον ξέρετε να ποντάρετε σε αυτούς. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Και πάμε στα ψαράκια μου. Ψαράκια, η μέρα ξεκινάμε πολύ τρέξιμο και κόπο και τα νεύρα σας είναι εκτός ελέγχου. Η ψυχολογική φθορά που έχετε υποστεί τον τελευταίο καιρό σας δημιουργεί αυταπάτες και ουτοπίες. Δώστε προτεραιότητα στον επαγγελματικό τομέα και είναι καλό σήμερα να αποφύγετε σπατάλες παντός τύπου. Ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσετε το θολό τοπίο σε ερωτικά και φιλικά θέματα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.